Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Πριν από οτιδήποτε, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρόεδρο της Πνευματικής Εστίας Παπάγου, τον κύριο Σιατελή. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, κύριο Αποστολόπουλο, τον τέος Δήμαρχο, Ναύαρχο, κύριο Ξίδη, τον εκλεκτό μου φίλο, Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Κωνσταντίνο Τίγκα, όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πνευματικής Εστίας και της Περιγητικής Λέσχης Παπάγου. Ευχαριστώ από καρδιάς τους φοιτητές μου και όλους εσάς, τους αγαπημένους φίλους, φίλες, που με τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Ευχαριστώ των οποίων, όπως θα διαπιστώσετε, θα προσδώσει έναν ιδιαίτερο τόνο στη σημερινή εκδήλωση. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διακεκριμένη σολίστ πιάνου και εκλεκτή μου φίλη, κυρία Μενίρου Φογάλη, για τη θαυμάσια συνεργασία μας, που ήταν στα αλήθεια και για τις δυο μας, μια βόλτα στο φεγγάρι. Τώρα λοιπόν, όλοι μαζί, ας ξεκινήσουμε μια βόλτα στο φεγγάρι με οδηγό τις ολόφωτες σκιές τόσο του Νίκου Γκάτζου όσο και του μεγάλου μας Μάνου Χατζηδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ που κάποτε σ' άνοιξα με τα μάτια της πουλιάς και με τη χέτη του φεγγαριού σ' αγκάλωσα και χορέψαμε μες τους καλοκαιριάτικους κάμπους πάνω στη θερισμένη καλαμιά και φάγαμε μαζί το κομμένο τριφύλι. Μαύρη, μεγάλη μοναξιά με τόσα βότσαλα τριγύρω στο λαιμό, τόσα χρωματιστά πετράδια
στα μαλλιά σου. Απόσπασμα από την περίφημη κοινωνική σύνθεση του Νίκου Γκάτσου, Αμοργός. Ο αγαπημένος μας ποιητής, μεταφραστής, αρθρογράφος και στιχουργός, Νίκος Γκάτσος, γιος του Γεωργίου Γκάτσου και της Βασιλικής Βασιλοπούλου, γεννήθηκε στα Χάνια Φραγκόπλησης ή αλλιώς κάτω Ασέα, ένα γραφικό χωριό της Αρκαδίας, στις 8 Δεκεμβρίου του 1911 ή κατά άλλους στις 30 Απριλίου του 1914. Ο πατέρας του Νίκου Γκάτσου ήταν μετανάστης στην Αμερική, αλλά έκανε πολλά ταξίδια στην Ελλάδα. Σε ένα από αυτά έπαθε πνευμονία πάνω στο καράβι και πέθανε 2 μέρες πριν φτάσουν στη Νέα Υόρκη. Τον πέταξαν στη θάλασσα. Το μαντάτο έφτασε στο χωριό του Γκάτσου 1 μήνα μετά. Η μητέρα του ήταν, κατά τις διηγήσεις του Νίκου, πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Γύρισε από το πάνω μέρος του χωριού με το μαντίλι κατεβασμένο και όταν μπήκε στο σπίτι, ξέσπασε σε κλάμα. Ο Νίκος ήταν τότε 5 μόλις χρόνων. Τρόμαξε τόσο πολύ που από τότε τρέμανε τα χέρια του σε όλη του τη ζωή. Όπως χαρακτηριστικά αφηγείται η σύντροφός του για μια ολόκληρη ζωή, η αγαθή Δημητρούκα. Ο Νίκος Γκάτσος τέλειωσε το δημοτικό στην Ασέα, το γυμνάσιο στην Τρίπολη και σε ηλικία 19 ετών, το 1930, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του, έχοντας ήδη διαβάσει στα 19 του χρόνια πολλά λογοτεχνικά βιβλία και έχοντας εκδηλώσει την αγάπη του για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ενεργάφη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όμως μετά το δεύτερο έτος διέκοψε τη φοιτησή του. Γνώριζε ήδη αγγλικά και γαλλικά, όπως επίσης το έργο του Κωστή Παλαμά και του Διονυσίου Σολομού, καθώς και το δημοτικό τραγούδι. Παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις νεοτελιστικές τάσεις της ευρωπαϊκής ποίησης. Δεν άρχισε να δημοσιεύσει για πρώτη φορά τα μικρά σε έκταση ποίηματά του στα περιοδικά Νέα Εστία και Ρυθμός. Το ίδιο διάστημα δημοσιεύτηκαν κριτικές σημειώσεις του για το λογοτέχνη και δημοσιογράφο Κωστή Μπαστιά, τη Μυρτιώτισσα και το λογοτέχνη Θράσο Καστανάκη στα περιοδικά Μακεδονικές ημέρες, Ρυθμός και Νέα Γράμματα. Αργότερα δε συνεργάστηκε με τα καλλιτεχνικά νέα και με τα φιλολογικά χρονικά. Το 1936 του γνωρίστηκε με τον Οδυσσέα Ηλίδη. Καθώς χάζευαν οι δύο στο κέντρο της Αθήνας, έξω από το σταχροπλαστία των Χαυτίων, φανατικοί και οι δύο της μοντέρνας ποίησης και του υπερρεαλισμού, έγιναν αμέσως φίλοι. Ο Ηλίδης, ανακαλώντας τη μνήμη του τη βραδιά εκείνη, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ψηλός, λιγνός, μελαχρινός, με μάτια μεγάλα που έμελαν στις δεκαετίες που ακολούθησαν να κάψουν πολλές καρδιές, όμως πάντα λίγο ερεθισμένα, σαν από μια μόνιμη αϊπνία, έστεγε εκεί, κατά μεσή στο πλήθος, ελαφρά σκυφτός από φυσικού του, κάτω από μια ματιά ριχτή μπέζ καμπαρδίνα με ανασηκωμένο το γιακά, σφίγγοντας κάτω από τη μασχάλη του ένα μάτσο ξένα περιοδικά κινηματογραφικά, γαλλικά και αμερικάνικα τα περισσότερα, κάπνιζε αδιάκοπα. Ενώ άκουγε αυτά που του έλεγα, γράφει ο Ηλίδης, με ένα ύφος αποσπασμένο, που δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν από υπεροψία ή αδιαφορία και μόνο. Η γνωριμία με τον Ηλίδη υπήρξε ένα γεγονός κέρια σημασίας για τον Γκάτσο.
επίσης ιδιαίτερα σημαντική ήταν η σύνδεσή του με το ρεύμα του ελληνικού υπερεαλισμού. Ο Γκάτσος μαζί με τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Κατσίμπαλη, τον Καραντώνη, τον Σαραντάρη, τον Εμπειρίκο, τον Εγκονόπουλο και αρκετούς άλλους νέους ποιητές σχημάτισαν μια συντροφιά, έναν κύκλο, τον πυρήνα της νεότερης ποίησης και προώθησαν τις απόψεις τους μέσα από το περιοδικό Νέα Γράμματα. Μαζί με τον Ελίτη, μάλιστα, ίδρυσαν το πρώτο φιλολογικό καφενείο της γενιάς τους, το Ιρέων, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Μελετίου και Πατησίων. Αξιοσημείωτη είναι η σχετική πληροφορία και πάλι του Ελίτη ότι στις 2 το βράδυ, όταν έκλεινε το καφενείο, ένα πλήθος νέων ξεχύνονταν στους γύρω δρόμους και άρχιζαν ατέλειωτες συζητήσεις κάτω από τους ευκαλύπτους, συχνά ως τις 3 και 4 το πρωί, υπό το άγρυπνο και φιλίποπτο βλέμμα των χωροφυλάδων. Το 1937 η παρέα σκότησε, αφού ο Κατσίμπαλης πήγε στο Παρίσι, ο Σεφέρης στην Κοριτσά και ο Ελίτης στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Κέρκυρας. Ο Γκάτσος και ο Καραντώνης έμειναν στην Αθήνα και συνέχισαν την έκδοση του περιοδικού Νέα Γράμματα. Ακολούθησαν ο πόλεμος και η κατοχή. Το 1942 ιδρύθηκε ο κύκλος Παλαμά, στον οποίο σύχναζαν λόγοι και λογοτέχνες της νέας γενιάς, αλλά και παλαιότεροι, για να διαβάζουν τα έργα τους, να ανταλλάσσουν απόψεις και να σχεδιάζουν λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Την ίδια περίοδο, οι νεαροί αυτοί λογοτέχνες συγκεντρώνονταν σε σπίτια φίλων, όπου συζητούσαν ατελείωτες ώρες σχετικά με τις νέες αντιλήψεις τους για την τέχνη. Τη Δευτέρα πήγαιναν στο Κατσίπαλι, την Πέμπτη στο Εμπειρίου, την Παρασκευή στο Καραβάτσι. Παράλληλα, ο Γκάτσος και ο Ελίτης καθιέρωσαν ως σπέτι τους το θρυλικό ατάρι του Λουμίδη. Γύρω τους μαζεύονταν ένα πλήθος ποιητών και καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο Μήλπος Αχτούρης, ο Νάνος Βαλαωρίτης, ο Τάκης Συνόπουλος, ο Κάρολος Κούν, ο Αλέξης Σολομός και πολλοί άλλοι. Κάποια μέρα του 1943 ήρθε στο παντάρι του Λουμίδη ένας ακόμη νεαρός, 18 μόλις ετών, έχοντας στη τσέπη του χαρτιά γεμάτα από στίχους, τους οποίους άρχισε να διαβάζει στους νέους ποιητές. Όμως, κανένας από τη συντροφιά δεν έδειξε ενδιαφέρον. Τότε, ο νεαρός αυτός ισχυρίστηκε πως ήταν μουσικός και μάλιστα συνθέτης και το ότι είχε γράψει μουσική για την αμοργό του Γκάτσο και για τις παραλλαγές πάνω σε μια ναυτίδα του Ελίτη. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτός που για τα επόμενα 50 σχεδόν χρόνια υπήρξε ο πιο στενός φίλος του, ο αγαπημένος μαθητής και καρδιακός συνομιλητής του Νίκου Γκάτσου. Βλέπονταν καθημερινά, συζητούσαν αδιάκοπα και συνεργάστηκαν με μια κυριολεκτικά μοναδική αρμονία. Thank you.
Στο περιοδικό «Η Λέξη», τέλος 52 Φεβρουάριου του 1986, ο Μάνος Κατζηδάκης μιλάει για τη φιλία του με τον Νίκο Γκάτσο. Γράφει ο Κατζηδάκης. Ο Γκάτσος επηρέασε εμένα.